Και μαζί μας είναι η Ζηνοβία Πατεράκη, η οποία για μένα είσαι Ζιζή, να ξέρεις. Πέρα, Ζιζή. Έτσι, έτσι. Η δική μας η Ζιζή που έχει βοηθήσει τόσο κόσμο με τις γλυκές της συμβουλές. Και σήμερα έρχεσαι με ένα θέμα το οποίο είναι λίγο πιο πικάντικο, ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Και για πες μας το, για παρουσίασέ μας το. Η αλήθεια είναι ενδιαφέρει πολύ κόσμο και το διαπίστωσα κάνοντας και μια επιπλέον έρευνα. Είναι το αν τα ζευγάρια πρέπει να κοιμούνται μαζί, δηλαδή να έχουν την ίδια κρεβατοκάμαρα, το ίδιο κρεβάτι το διπλό και να μοιράζονται όλο το υπόλοιπο της ζωής τους ενώ κοιμούνται μαζί. Το οποίο να πούμε ότι είναι μια τάση που βλέπουμε τελευταία, στην οποία ο καθένας επιλέγει να έχει τον προσωπικό του χώρο. Δηλαδή, έχει έρθει όχι ως αποτέλεσμα ότι η σχέση μας έχει βαλτώσει, ότι πλέον δεν θέλουμε να κοιμόμαστε μαζί. Δεν είναι δηλαδή αποτέλεσμα ετών, είναι από την αρχή η επιλογή. Και δεν ξέρω αν αυτό ταιριάζει στο δικό μας ταπεραμέντο, στο δικό μας το λαό και γενικότερα στην αρχή μιας σχέσης, εκεί που είναι το ζευγάρι στα καλύτερά του. Κοίταξε, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι οι μεσογειακοί λαοί, που είναι πιο θερμοί και πιο ερωτικοί, θα λέγαμε, θέλουν να κοιμούνται μαζί. Και η αλήθεια είναι, όταν είμαστε ερωτευμένοι, θέλουμε να είμαστε αγκαλιά με τον άλλον, να ακουμπάμε τον άλλον. Πολλές φορές και μόνο που ακουμπάς το πόδι του άλλου ή νιώθεις τη ζέστη του κορμιού δίπλα το ένα στο άλλο, νιώθεις χαρά. Ναι. Όμως, και ευτυχία. Και αυτό μήπως κάνει τη σχέση έτσι λίγο πιο βαρετή με το που περνάει έτσι λίγος καιρός. Μετά από κάποια χρόνια, η αλήθεια είναι ότι επειδή απελευθερωνόμαστε μέσα σε ένα γάμο, σε μια συντροφική σχέση, και βγαίνει ο αληθινός μας εαυτός. Ναι. Ο αληθινός μας εαυτός μπορεί να είναι, παράδειγμα, εγώ να ροχαλίζω το βράδυ. Πολύ οικειότητα. Ναι. Ή να αναπνέω περίεργα, ή να στριφογυρίζω το βράδυ, ή να ζεσταίνομαι ή να κρυώνω. Με αυτό το αποτέλεσμα, λοιπόν, ο σύντροφος και συνήθως η γυναίκα, τις πιο πολλές φορές, δυσανασχετεί. Ενοχλείται. Ιατρικά έχει αποδειχθεί, λοιπόν, ότι η γυναίκα χρειάζεται λίγο παραπάνω ύπνο από ότι ο άντρας. Έτσι, ε. Ναι. Okay, αυτό είναι και πραγματικότητα, είναι θέμα ορμονών. Γιατί οι γυναίκες έχουν τον κύκλο τους και έχουν άλλες ανάγκες. Οπότε υπάρχει και μία, αν θες, της κοινωνίας ένα πρέπει, πολλά χρόνια πριν, ότι η γυναίκα πρέπει να κάνει υπομονή, η γυναίκα πρέπει να ανέχεται, η γυναίκα πρέπει να μη διαμαρτύρεται. Οπότε όλο αυτό φέρνει τις γυναίκες να δυσανασχετούν όταν κοιμούνται πολλές φορές μαζί με συντρόφους, οι οποίοι, θα πω το κυριότερο, είναι το ροχαλιτό. Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ακούω και εγώ να συζητιέται. Έτσι. Τώρα, για το πόσο παλιό είναι το να κοιμούνται τα ζευγάρια χωριστά σε άλλες κουλτούρες, όπως παράδειγμα στην Ινδία ή οι βόρειες, αν θες, χώρες, Σουηδία, Φιλανδία και εκεί όλες αυτές οι χώρες, κοιμούνται χωριστά. Δηλαδή, μπορεί να έχουν διπλό κρεβάτι με δύο διαφορετικά όμως στρώματα. Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Έτσι, και με δύο διαφορετικά παπλώματα. Εσύ που έχεις ταξιδέψει και τόσο πολύ, ναι, σίγουρα το έχεις συναντήσει. Ναι, ναι, ναι. Και δεν σημαίνει κάτι αρνητικό. Ακριβώς. Είναι ότι ο καθένας έχει το δικό του στρώμα για να μην έχουν θέμα το βράδυ. Ακριβώς. Δεν σημαίνει κάτι. Να πω και κάτι επίσης, ότι τα βασιλικά ζευγάρια, θα πεις τώρα τις συνήθειές τους, μάθαμε μέσα από τις σειρές που έχουν γυριστεί και έχουν χωριστές κρεβατοκάμαρες σε μεγάλα σπίτια, ναι, βέβαια. Ναι, αλλά εκεί γινόταν και χαμούλης γενικότερα. Γινόταν χαμούλης. Ναι, 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 δεν ξέρω αν το θέλαμε αυτό στις δικές μας σχέσεις. Όχι, δεν το θέλουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή κοιμούνται χωριστά, ότι δεν είναι και μαζί αγαπημένοι. Αυτό θέλω να τονίσουμε, ότι ίσως το ζευγάρι να είναι επιλογή του από την αρχή ή ίσως να περνάει κάποια στάδια στα οποία κοιμάται χωριστά, δεν σημαίνει κάτι και ίσα ίσα ανανεώνεται η σχέση και σε κάποια φάση ίσως να ξανακοιμηθούν μαζί. Έτσι, και κοίταξε τώρα, το ιδανικό θα είναι να συμφωνήσουν ότι το ότι κοιμούνται χωριστά δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις τους δεν είναι αγαπημένοι. Είναι απλά οι προσωπικές ανάγκες του καθενός, αν κάποιος δηλαδή εργαζόμενη γυναίκα πρέπει να ξυπνήσει το πρωί. Πώς θα πάει στη δουλειά της αν δεν έχει ξεκουραστεί όλο το βράδυ. Οπότε, επίσης, σε πολλοί θεραπευτές που πηγαίνουν τα ζευγάρια γιατί η σχέση τους περνάει κρίση, τι γίνεται εκεί, τους προτείνει μία σειρά ασκήσεων που η πρώτη άσκηση είναι 7 ημέρες να κοιμηθεί ο ένας σε χωριστή κρεβατοκάμαρα από τον άλλον. Για να δούνε. Άσκηση, λοιπόν. Ναι, είναι μια άσκηση. Όσες φορές λοιπόν στατιστικά έχει γίνει αυτή η άσκηση και πρέπει τα ζευγάρια υποχρεωτικά για 7 ημέρες να την κρατήσουν και μετά να ξαναπάνε στο θεραπευτή για να κάνουν ένα feedback τι συνέβη, τα ζευγάρια στη δεύτερη βραδιά έχουν πάει και έχουν κοιμηθεί μαζί. Αλήθεια. Και αυτό συμβαίνει σε ζευγάρια που άρα η ερωτική τους του ζωή περνά κρίση, ναι. Οπότε τους προτείνει να κοιμηθούν ξεχωριστά.
Με το που συμβαίνει αυτό και ξεκινάνε αυτήν την άσκηση, τα ζευγάρια αμέσως νιώθουν ο ένας την ανάγκη του άλλου, ερωτεύονται ξανά και ξεκινάνε πάλι να είναι καλά είναι μαζί. Πολύ ωραία άσκηση και ίσως αν δεν μπορεί κάποιος να το κάνει για πολλές συνεχόμενα μέρες, ίσως μπορούν να το κάνουν μία φορά την εβδομάδα, να παίρνει ο καθένας το χώρο του, να μπορέσει να έχει λίγο χρόνο με τον εαυτό του, να του λείψει ο άλλος και μετά να επανέρχονται. Έτσι. Τι συμβαίνει τώρα όταν αυτό γίνεται υποχρεωτικά, γιατί έχουμε μικρά παιδιά, τα οποία μας κρατάνε ξύπνους όλο το βράδυ και για να μην είναι και τα δύο, και οι δύο γονείς ξύπνοι, επιλέγει ο ένας να κοιμηθεί μαζί με το παιδί. Είναι κάτι που συμβαίνει. Γίνεται και αυτό και συμβαίνει. Και κατά μία έννοια, για να εκπαιδεύσουμε ένα μικρό παιδί να κοιμάται στο δικό του δωμάτιο, ίσως χρειάζεται ένας από τους δύο γονείς στην αρχή να πηγαίνει να κοιμάται μαζί του μέχρι εκείνο να συνηθίσει. Και αυτό υγιές είναι, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια. Κοίτα, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να έχουμε υγιείς συντροφικές σχέσεις. Υγιείς γάμους, υγιή αλληλεπίδραση ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ακόμα και το να κοιμηθούμε ξεχωριστά, είναι υγιές. Έτσι είναι. Εντάξει. Και δεν πρέπει να αγχώνεται το ζευγάρι ότι τώρα που έχουμε μικρά παιδιά έχουμε απομακρυνθεί. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και είναι και πάρα πολύ καλό για τα παιδιά να κοιμούνται μαζί με τους γονείς τους για κάποια χρόνια. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι για πάντα. Όχι. Κάποια χρόνια είναι μαζί και μετά το ζευγάρι ξαναβρίσκεται. Και ίσως και ανανεωμένο. Έτσι, βέβαια, το ζευγάρι για μένα, θες να σου πω ότι πρέπει πάντα να βρίσκεται. Δηλαδή, το ζευγάρι πρέπει πάντα να βρίσκει τρόπους να είναι μαζί. Και ο ύπνος είναι το πιο εύκολο, γιατί κοίταξε, αν λείπουν όλη μέρα, ο ένας εργάζεται το πρωί, η γυναίκα εργάζεται, το βράδυ είναι μόνη τους κοινή ώρα. Βέβαια, ναι. Οπότε εκεί λοιπόν είναι κάπως σαν να είναι υποχρεωμένοι και οι δύο να κοιμηθούν μαζί και οι δύο σύντροφοι. Για μένα υγιές είναι ό,τι αποφασίσουν και οι δύο. Δηλαδή να το συζητήσουν, να αφήσουν στην έξω πλευρά το άλλο οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή γονείς, πεθερές. Μα δεν χρειάζεται και να ξέρει ο καθένας αν έχει άλλη άποψη. Πώς το λέμε όμως? Δεν είναι κάτι που ακούγεται έτσι λίγο ψυχρό? Πώς το λέμε, εννοείς στον σύντροφό μας, ναι, ή στους άλλους? Στους άλλους δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ωραία. Στο σύντροφό μας είναι το θέμα, πώς θα το πάρει. Κοίταξε, ο σύντροφός μας χρειάζεται να αναπτύξουμε μία σχέση ειλικρίνειας και να είμαστε ο εαυτός μας. Επειδή η κοινωνία αλλάζει σε σχέση με το πώς ήμασταν παλαιότερα και το πώς είμαστε σήμερα, χρειάζεται σήμερα η σχέση να είναι βασισμένη στην ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια και η ανεξαρτησία μέσα σε μία συντροφική σχέση για μένα είναι τα κορυφαία συναισθήματα και καταστάσεις που πρέπει να έχουμε σαν προτεραιότητα. Για να έχουμε και σωστές βάσεις. Ναι, του λες, κοίταξε να δεις, αγαπημένο μου, το βράδυ ροχαλίζεις, στριφογυρίζεις, κοιμάσαι ανήσυχα, ξυπνάς κάθε 2 ώρες και πίνεις νερό. Εγώ έχω ανάγκη να κοιμηθώ, οπότε μπορεί το ζευγάρι να βρεθεί μαζί, να αγκαλιαστεί, να περάσει κάποιες στιγμές μαζί και μετά ο καθένας να πάει να κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Έτσι και λέω, είναι λίγο προχωρημένο. Θυμίζει και λίγο έτσι σαν τα πρώτα ραντεβού, σαν date. Κρατάει ο καθένας το χρόνο του, το χώρο του και μετά βρισκόμαστε και μαζί και υπάρχει το μυστήριο, υπάρχει όλο αυτό. Δεν είναι απαγορευτικό να πας να επισκεφτείς τον άλλον εκεί που κοιμάται, αλλά είναι ότι όλος έχει ανάγκη να ξεκουραστεί. Και καλώς ή κακώς το σώμα ξεκουράζεται όταν κοιμόμαστε, απελευθερώνεται και κοιμόμαστε και ξεκουραζόμαστε. Ναι. Έχω γνωρίσει πρόσφατα ηλικιωμένα ζευγάρια που έμαθα μέσα από τη συζήτηση ότι κοιμούνται ήδη σε χωριστές κρεβατοκάμαρες. Και τους βλέπεις και είναι μαζί, βγαίνουν έξω χέρι-χέρι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ο γάμος δεν πάει καλά όταν δεν είναι όχι, τα ζευγάρια μαζί. Ακούγεται όλο και περισσότερο από ζευγάρια που είναι καιρό μαζί, οι οποίοι δεν έχουν να αποδείξουν και δεν έχουν και την ανασφάλεια ότι δεν είναι καλά μαζί ή ότι ο ένας θα αφήσει τον άλλο, και αυτοί το επιλέγουν πιο συνειδητά. Επίσης, να σου πω ότι όταν δεν κοιμόμαστε καλά το βράδυ, το πρωί έχουμε νεύρα. Βέβαια, ναι. Έχουμε θυμό. Και μπορεί να μας φταίει και ο διπλανός μας, ο σύντροφός μας. Ενώ δεν μας φταίει ο σύντροφός μας, μας φταίει απλά το ότι δεν ξεκουραστήκαμε. Οπότε ο ύπνος για μένα είναι ιερός και χρειάζεται όπως βολεύει τον καθένα να κοιμάται, είτε μαζί είτε όχι, χωρίς ενοχές. Το χειρότερο είναι οι ενοχές. Οι ενοχές, γιατί ίσως και όλο αυτό το ότι κοιμάται μαζί το ζευγάρι να προέρχεται από την κουλτούρα μας. Κάτι που μας έχουν διδάξει, χωρίς να είναι απαραίτητα. Είναι υποχρεωτικό να κοιμάσαι μαζί, λένε όλοι. Και επίσης είναι υποχρεωτικό τι θα φοράς πριν, πώς θα είσαι, πώς θα ξαπλώσεις. Αν θα βάλεις μια μάσκα στο πρόσωπό σου, λέμε, ή όχι. Ακριβώς, γιατί είναι σαν ρόλος της γυναίκας που πρέπει να είναι ιερωμένη, πρέπει να είναι όμορφη, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα, το οποίο δεν είναι και ό,τι πιο όμορφο. Η Ιαπωνία, παράδειγμα, οι Ιαπωνέζες έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα προετοιμασίας και κοιμούνται ξεχωριστά.
Δηλαδή, αν δεις σε λαούς που η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι έχει χαρακτηριστεί σαν ιερή και όχι υποχρεωτική, καταλαβαίνεις τη διαφορά, τιμώ αυτή τη σχέση και ίσως πολλές φορές για να την τιμήσω, να χρειάζεται να κοιμηθώ και ξεχωριστά. Για να μπορέσω να αφαιθώ, να ηρεμήσω, να βρω ποια είμαι, τι μου συμβαίνει. Πάρα πολύ ωραία τάση αυτή. Νομίζω ότι πολλές γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες, θα την υιοθετήσουν και πλέον χωρίς ενοχές θα πάρουν το χώρο τους, θα πάρουν το χρόνο τους και κυρίως θα κοιμηθούν καλύτερα.